άδεια, είναι ένα ζήτημα που μπορούμε, όπου μπορούμε όλοι να πούμε τη γνώμη μας. Ας πούμε, ναι, όταν ασκούνται πειθαρχικές και ποινικές διώξεις σε περιπτώσεις όπου δόθηκαν νόμιμα άδειες και υπήρξε μία εξαίρεση μη συμμόρφωσης με τους όρους της άδειας, είναι λογικό ότι δεν ασκούν τα καθήκοντά τους όπως οφείλουν, αλλά τα ασκούν υπό τον φόβο και τον πανικό. Ιδίως μάλιστα όταν αυτές οι πρακτικές των πειθαρχικών και ποινικών διώξεων είναι διαδεδομένες. Αυτό είναι το ένα. Αυτό δεν είναι δικαιολογία όμως. Από την άλλη πλευρά, να μπούμε και στην ουσία του επιχειρήματος. Ακούστε, οι άδειες δίνονται πάντοτε και ενέχουν μία πολύ μικρή πιθανότητα, την οποία αποδέχεται η πολιτεία, να μην συμμορφωθεί ο κρατούμενος στην άδεια. Υπάρχει πάντοτε αυτό το ρίσκο για την πολιτεία, αλλά η πολιτεία αποφασίζει και ένα κράτος δικαίου αποφασίζει ότι είναι υπέρτερος ο σκοπός του σεβασμού θεμελιωδών δικαιωμάτων από τη μη ανάληψη κανενός ρίσκου. Να ρωτήσω κάτι που δεν το ξέρουμε, όμως, κυρία Κωνσταντοπούλου, κάτι που δεν το ξέρουμε. Θέλω όμως να μου αφήσετε να σας απαντήσω, να ολοκληρώσω την απάντηση, γιατί έχει σημασία. Ολοκληρώστε. Εδώ είμαστε πια σε ένα άλλο σημείο, δεν είμαστε σε μια θεωρητική ανάλυση. Εδώ γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος αυτός, εάν δεν του δοθεί η άδεια, θα πεθάνει. Αυτή η επιχειρηματολογία η οποία λέει καλύτερα να πεθάνει παρά να παραβιάσει την άδεια, είναι απολύτως ξένη προς κάθε πολιτισμένο δημοκρατικό κράτος. Όποιοι δηλαδή λένε ότι μπορεί να επιβάλλεται ποινή του θανάτου για παραβίαση αδείας ή για ενδεχόμενη πιθανολογούμενη παραβίαση αδείας, είναι απλήρως αποξενωμένοι με την ανθρωπιστική λογική και με την δικαιοκρατική λογική που διέπει τις σύγχρονες δημοκρατικές ευρωπαϊκές κοινωνίες. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ο άνθρωπος αυτός που έβγαλε αυτή την απόφαση, το Συμβούλιο, κρίνει ότι ο συγκεκριμένος κρατούμενος, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε 15 χρόνια κάθριξη, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω την ακριβή ποινή. Για ληστεία στην Κοζάνη σε τράπεζα. Είναι υπόθεση, για να μην δημιουργούμε ίσως εντυπώσεις και να μην μιλάμε και αόριστα. Ο Νίκος ο Ρωμανός είναι ένα από τα παιδιά τα οποία συνελήφθησαν στο Βελβεντό Κοζάνης, ξυλοκοπήθηκαν αγρίως μέχρι παραμορφώσεως. Οι φωτογραφίες τους δημοσιεύθηκαν με Photoshop για να είναι αναγνωρίσιμοι. Και όταν ήρθε η ώρα της δίκης, από τα δημοσιεύματα είναι η ενημέρωσή μου, κατέρευσε όλο αυτό το, όλες οι περιγραφές που γίνονταν, κατέρευσαν. Απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες που λέγαν ότι πιθανώς να ήταν να συμμετείχε στους πυρήνες της φωτιάς. Από αυτή την κατηγορία απαλλάχθηκε παντελώς. Απαλλάχθηκε από την συγκεκριμένη κατηγορία, κυρίως όμως οι μαρτυρίες των ανθρώπων που ήταν παρόντες στην συγκεκριμένη στιγμή περιέγραφαν μια συμπεριφορά η οποία δεν ήταν εκείνη του ούτε του σκληρού ούτε του απάνθρωπου, αλλά αντίθετα περιέγραφαν. Άλλο ήθελα μια... να σας ρωτήσω. Ήθελα να καταλάβω, θεωρείται επικίνδυνο σύμφωνα με τους δικαστές, γι' αυτό δεν του δίδεται η άδεια αυτή που ζητάει ο άνθρωπος? Δεν γνωρίζω ποιο είναι το σκεπτικό των δικαστών, αλλά πιστεύω ότι ένας άνθρωπος με 24 ημέρες απεργίας πείνας είναι πρώτα απ' όλα σε κίνδυνο, όχι επικίνδυνο. Αυτό είναι σίγουρο. Τώρα, έχετε καταλάβει τι νομοθετική ρύθμιση προωθεί ο κύριος Αθανασίου? Ναι, κάναμε συγκεκριμένο διάβημα στον κύριο Αθανασίου και του ζητήσαμε να μας ενημερώσει. Ναι. Μας είπε λοιπόν ότι σκοπεύει, αφότου γυρίσει ο κύριος Λοβέρδος από την Κίνα, δηλαδή μετά την Κυριακή, ναι, να προτείνει μία νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα μπορεί, όπως είπε ο ίδιος, να παρακολουθεί ο Νίκος ο Ρωμανός τα μαθήματά του με τηλεδιάσκεψη. Εντός της φυλακής να είναι και να παρακολουθεί τα μαθήματα. Ναι, και ακούστε, με τον ίδιο τρόπο να δίνει και εξετάσεις. Αυτή είναι αυτό μια το δέχεται ο Νίκος ο Ρωμανός, η πλευρά του Νίκου του Ρωμανού το δέχεται? Δεν μπορώ να σας πω, δεν θα σας μιλήσω ως εκπρόσωπος της. Όχι, λέω μήπως γνωρίζετε, Άλλωστε, νομίζω ότι θα μιλήσετε με το δικηγόρο του, αλλά εκείνο που θέλω εγώ να πω είναι πολιτικά ότι δεν μπορεί απέναντι σε ένα τέτοιο αίτημα που εκδηλώνεται τόσο δραματικά τις ημέρες αυτές
που οδεύουμε προς την 6η Δεκεμβρίου και θέλω να θυμίσω ότι ο Νίκος ο Ρωμανός είναι ο άνθρωπος που στις 6 Δεκέμβρη του 2008 ήταν μαζί με τον Αλέξανδρο τον Γρηγορόπουλο, ήταν 15χρονα παιδιά και έκλαψε το φίλο του. Ξεψύχησε ο Αλέξανδρος ο Γρηγορόπουλος στα χέρια του Νίκου όταν τον πυροβόλησε... Όταν τον πυροβόλησαν οι αστυνομικοί, ο Κορκονέας και ο Σαραλιώτης. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος είναι αυτός τον οποίο επιφυλάχθηκε αυτό το τραυματικό βίωμα στα 15 του χρόνια. Σήμερα βρίσκεται να ρισκάρει την ίδια του τη ζωή τις μέρες αυτές. Έχει εκδηλωθεί μια συγκινητική, πραγματικά και παλαϊκή θα σας έλεγα, συμπαράσταση, η οποία υποχρεώνει όλους μας να σταθούμε απέναντι σε αυτό το ζήτημα με την υπευθυνότητα και με την ευαισθησία που επιβάλλεται για δημοκρατικούς πολίτες και για υπεύθυνους παράγοντες, αν θέλετε, του πολιτεύματος. Το να λέμε, να προσπαθούμε να τεχνικοποιήσουμε το ζήτημα και να δημιουργούμε νομοθετικές υπεκφυγές που στην πραγματικότητα εξευτελίζουν μια διαδικασία και κυρίως προτείνουν κάτι που είναι και ανεφάρμοστο, γιατί το ίδιο το ΤΕΙ της Αθήνας έβγαλε ανακοίνωση που λέει ότι δεν μπορεί η συγκεκριμένη σχολή να εφαρμόσει τέτοιου είδους διαδικασίες τηλεδιάσκεψης, αλλά είναι και αυτοτελώς εκδικητικές, διότι λένε σε έναν συγκεκριμένο άνθρωπο ότι για σένα ειδικά αυτό το καθεστώς των εκπαιδευτικών εδιών δεν θα ισχύσει, θα σε βάλουμε στην γιάλα και στη γιάλα αυτή θα σου δίνουμε εμείς βιβλία που εμείς θα σου λέμε να τα διαβάζεις, δεν θα κάνεις εργαστήρια, δεν θα είσαι στην συλλογική εκπαιδευτική διαδικασία, δεν θα μπορείς να αναζητείς, να ρωτάς, να συμμετέχεις, μάλιστα, αλλά θα διεκπεραιώνουμε τη μάθηση με τους όρους μας. Το να τα λες αυτά σε έναν νέον άνθρωπο, ο οποίος αμφισβητεί αυτό το καθεστώς, όπως έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει, είναι νομίζω εμπεγμός. Είναι δηλαδή ο βέβαιος τρόπος να πυροδοτηθούν άλλες εκδηλώσεις τις οποίες εμείς θέλουμε να αποτρέψουμε και η κυβέρνηση δεν μπορεί να προσποιείται ότι δεν τις συνυπολογίζει. Κυρία Κωνσταντοπούλου, θέλουν ακριβώς να γίνει. Και όταν προτείνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης κάτι το οποίο αποτελεί τελικά κοροϊδία, τι περιμένει να γίνει, πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση? Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κωνσταντοπούλου. Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα πάρουμε όλη θέση. Εδώ όμως να δούμε, να πούμε και